να τη δώσει το καλό παράδειγμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή μπήκαμε σε μια πιο σοβαρή και υπεύθυνη ατμόσφαιρα μετά τα επεισόδια των πολλών περασμένων ωρών, θα ήθελα να ξεκινήσω προσκαλώντας τους συναδέλφους εδώ, τους βουλευτές, να δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία συζητούμε το κατεξοχήν θέμα το οποίο παρακίνησε την αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, το μακεδονικό. Το οποίο είναι ένα θέμα μείζων εξωτερικής πολιτικής, συναρτημένο με τις εξελίξεις στην περιοχή μας και σε όλη την Ευρώπη μετά τις τεκτονικές αλλαγές του 1989-1990 και βέβαια στην γειτονιά μας με τον τρομερό πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, η οποία διαμέλυσε ένα από τα μεγαλύτερα κράτη που έγιναν ποτέ στη Βαλκανική στους νεότερους χρόνους, με αποτέλεσμα αυτό που έχουμε σήμερα και την πολυσπερμία, το μοσαϊκό και την δυνητική αστάθεια. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα προτού μπούμε στις κορώνες και στις στενές αντιπαραθέσεις, σταθμίζοντας πολύ ψυχρά τα στρατηγικά ωφέλη της χώρας, τα συμφέροντά της, τις ισορροπίες και το ρόλο που μπορεί να παίξει. Αν βλέπουμε ότι de facto επί 27 χρόνια η Ελλάδα έχει γίνει μέρος ενός διπλωματικού προβλήματος και βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει ο μοχλός η δύναμη επίλυσής του, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα. Αν μια de facto κατάσταση δυσμενή για μας, διότι όσοι έχουν συμμετάσχει σε διπλωματικές αντιπροσωπεύσεις της χώρας γνωρίζουν πολύ καλά ότι πλην των μεγάλων οργανισμών του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, σε οποιοδήποτε διεθνές φόρουμ, η ΦΙΡΟΜ φιγουράρει ως Republic of Macedonia και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, πάρα πολύ δύσκολο να παζαρέψεις, να το αλλάξουν για να παρακαθίσεις. Και είναι σπατάλη ατελείωτη διπλωματικού κεφαλαίου, ιδίως σε μια ιστορική περίοδο η οποία, κατά την οποία η χώρα μας ταλαιπωρήθηκε, κατασκοφαντήθηκε, χλεβάστηκε από λαϊκές φυλάδες, από ανεύθυνους πολιτικούς της Ευρώπης με τον πιο ιταμό τρόπο και προκάλεσε και αντιδράσεις από εχέφρονες Ευρωπαίους πολιτικούς, να εξακολουθούμε μέσα σε μια επαρχιώτικη εσωστρέφεια, σε μια φοβία και σε μια παντελή διπλωματική ακινησία, το δόγμα της ακινησίας, δεν πειράζουμε τίποτε, τα αφήνουμε όπως τα βρήκαμε, να συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Η ίδια η ιστορική συγκυρία μας έχει επιβάλει κινητικότητα μετά την χρεοκοπία του 2010 και όλη την απώλεια εθνικής κυριαρχίας στην οποία περιήλθαμε. Η ίδια η γεωπολιτική συγκυρία στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μας παρακινεί να πάρουμε πρωτοβουλίες, να αναλάβουμε λελογισμένα ρίσκα και να προχωρήσουμε προς τα μπροστά. Η κατάσταση στα Βαλκάνια δεν είναι αυτή που νομίζουν πάρα πολλοί συνέλληνές μας. Πληγωμένοι από την μεγάλη ύφεση, πληγωμένοι από τον πόνο στο νοικοκυριό τους και στην εργασία τους, δεν ασχολούμεθα με ποια είναι η κατάσταση στα Σκόπια, ποια είναι στη Βοσνία, ποια στο Μαυροβούνιο και ποια στο Κόσοβο. Η κατάσταση λοιπόν στα Βαλκάνια, για όσους γνωρίζουν, και πολλοί από εσάς, όλοι ελπίζω, διαβάζετε και τον ξένο τύπο και τον ελληνικό τύπο και το τι συμβαίνει. Είναι μια κατάσταση στην οποία εξακολουθούν ισχυρότατες συμμοχλεύσεις από πολλές ξένες δυνάμεις, είτε με χρήματα, είτε με δίκτυα, είτε με σουνιτοποίηση, είτε με χρηματοδότηση τζαμιών, είτε με δίκτυα σαλαφιστών, είτε με δίκτυα. Όλοι παίζουν στα Βαλκάνια. Μόνο η Ελλάδα δεν έπαιζε για ένα διάστημα μετά την άρση του εμπάργκο. Ειρηνικά έκανε μια οικονομική ας πούμε, παρουσία ισχυρή, επηρέασε και το ΑΕΠ και τις ξένες επενδύσεις σε σειρά χωρών. Δεν είμαστε στην ίδια φάση της εξάπλωσης, είμαστε σε μια φάση περιστολής τώρα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια ηγεμονική πολιτιστικά δύναμη, σεβαστή, με μακράν το μεγαλύτερο ΑΕΠ, με απείρως μεγαλύτερη πολιτική και στρατιωτική ισχύ και πάντα σεβαστή. Αυτή όμως η πολλαπλή μόχλευση των Βαλκανίων δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος, προς το συμφέρον της σταθερότητας, προς το συμφέρον της καλής γειτονίας,
και της συνοδοιπορίας με τους γείτονες. Σας θυμίζω το 1987, στη μεγάλη κρίση την ελληνοτουρκική, ο Ανδρέας Παπανδρέου προσέτρεξε σε δύο γείτονες για να αντιμετωπίσει την τουρκική πίεση. Στον τότε Ζήφκοφ της Βουλγαρίας και στον Άσαντ της Συρίας. Χρειάζονται αυτές οι συμμαχίες, χρειάζονται να έχουμε πόρτες ανοιχτές με τους γείτονές μας. Ας έρθουμε στα πρόσφατα. Έχουμε ακόμη μια διένεξη με την Αλβανία για την ΑΟΣ και για τα νεκροταφεία των πεσόντων των Ελλήνων. Γνωρίζει εδώ η πρώην Υπουργός, η κυρία Μπακογιάννη, χειρίστηκε τα θέματα, ότι συμφωνήσαμε για την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, συνενέσαμε και συμφωνήσαμε για να πάρει και ένα στάτους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλβανία το 2008 και το 2009. Και το αντάλλαγμά μας, γιατί όταν δίδεις κάτι πρέπει κάτι να παίρνεις, θα ήταν η συνομολόγηση της ΑΟΣ, την οποία την πήραμε από την κυβέρνηση την αλβανική και σε ένα χρόνο μέσα την είχε ρίξει στο συνταγματικό δικαστήριο με έολη επιχειρηματολογία, η οποία προσφάτως μάλιστα απεδείχθη πόσο έολη ήταν. Αυτό που δεν γνωρίζαμε και βγήκε μετά και από πληροφορίες και από ομολογία του ίδιου του Μπερίσα, ο οποίος εστράφει εναντίον του Ράμα, είναι ότι η αλβανική κυβέρνηση προεκάλεσε αλλά και υπέστη πολλαπλές μοχλεύσεις από άλλες ξένες χώρες για να μην κρατήσει το λόγο τον οποίο έδωσε. Θέλω να πω ότι στη διπλωματία και μάλιστα στη διπλωματία με τις όμορες χώρες και στα Βαλκάνια με το ποικίλο και κινδυνόδες και ρευστό μοσαϊκό της ιστορίας, των μνημών, των εθνοτήτων, των φυλών, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις κάτι χωρίς επιμονή, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς μεγάλη πολιτική υπομονή. Στην περίπτωση των Σκοπίων έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Από το 1991-92 έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες, απελευθερώθη το θυμικό του δικού μας λαού, ευεξήγητο, δεν θα το κρίνουμε τώρα, σεβόμαστε και το συνέστημα και τα πατριωτικά αισθήματα του καθενός. Αλλά μετά από 27 χρόνια πρέπει με ψυχρό αίμα να σταθμίσουμε και τα παρόντα και τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας. Αυτά οδηγούν προς μια αναγνώριση της γειτονικής χώρας με τους όρους του δικού μας πακέτου της εθνικής λύσεως και να προχωρήσουμε μπροστά. Ανεφέρθησαν πολλαπλώς εδώ και με πολύ αιχμηρό τρόπο, κυρίως από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, δηλώσεις, καταστάσεις, τι είπαν άλλοι, και ο κύριος Χατζηδάκης υπενθύμησε τι υπέγραφαν, λέει, παλιά στελέχη της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, η αριστερά είναι πολύ σαφή στο θέμα του Μακεδονικού από την δεκαετία του 90, στην οποία ανέκυψε το θέμα. Ήταν σαφής, είχε πολιτικό κόστος, δεν ήταν 100% συμπαγής. Υπήρχαν και άνθρωποι που λέγανε τη γνώμη τους, αλλά αυτή είναι η ουσία μιας παράταξης του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότης είναι ιδεολογικά και πολιτικά και στρατηγικά συνεπής προς τα αυτά τα οποία πρεσβεύει και τα οποία μας επιτάσσει και η συγκυρία. Στην συντηρητική παράταξη δεν έχουμε την ίδια συνέπεια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης το 2007 και το 2008 σε δηλώσεις του, στο περίφημο τελεάστη του κυρίου Καρατζαφέρη, κατηγορούσε την κυρία Μπακογιάννη ως επικίνδυνη. Και η κυρία Μπακογιάννη στην πρωινή της ομιλία ήταν πολύ σαφής. Είπε ότι το 2008 επιχειρήθηκε μια ευρεία πολιτική συνένεση για να φτάσουμε στο Βουκουρέστι και να συμπυχθεί η λεγόμενη έκτοτε εθνική λύση, στην οποία συνένεσαν όλα τα κόμματα εντός κοινοβουλίου και διεφώνησε το ακραίο λαός. Τα δύο επιφανέστερα στελέχη του λαός, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης, κοσμούν την ελληνική βουλή και κατευθύνουν τις τύχες της συντηρητικής παράταξης. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι υβριστές του Κωνσταντίνου Καραμαλή και της Ντόρας Μπακογιάννη, οι υβριστές της οικογένειας Μητσοτάκη, παρούσα η οικογένεια με δύο στελέχη της στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος, είναι παρόντες και δίνουν γραμμή. Αυτή είναι. Δεν υπερασπίζεται κανείς τον Κώστα Καραμαλή προσωπικά. Δεν υπερασπίζεται κανείς την κυρία Μπακογιάννη. Υπερασπιζόμαθα το δικαίωμα να θυμόμαστε, να κρίνουμε και να συλλογιόμαστε ελεύθερα και αμερόληπτα. Θα τελειώσω με δύο σχόλια, ένα για την ευρωπαϊκό σκότος που απειλεί τη δημοκρατία
και επιμολύνει και τον Ευρωπαϊκό Νότο, εννοώ τις θεωρίες περί αμυγών χριστιανικών ή φυλετικών κρατών, τα οποία εξάγει συστηματικά ο κύριος Όρμπαν από την Ουγγαρία και προς τη Γερμανία και προς τον Ευρωπαϊκό Νότο, πρέπει να τα προσέξουμε. Να τα προσέξουμε ως σοβαρό κίνδυνο, διότι και οι παρόντες υποψήφοι κατάδικοι της εγκληματικής οργάνωσης, πίσω από τον εθνικισμό κρύβεται ο εθνικοσοσιαλισμός τους. Πρόκειται περί μίας με τον ημίας. Ο εθνικιστής μπορεί να είναι πατριώτης, ο εθνικοσοσιαλιστής ποτέ. Ας τα προσέξουμε αυτά, διότι, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, θα κάνω χρήση της δευτερολογίας μου για να ολοκληρώσω. Βεβαίως, βεβαίως. Το φλερτ με τα ορφανά της Χρυσής Αυγής, η οποία δικάζεται, και αν καταδικαστεί, οι καταδίκες θα είναι βαρύτατες. Γι' αυτό τρέμουν μην απολεστεί η ασυλία. Γι' αυτό θέλουν να φτάσουν σε εκλογές χωρίς να έχει τελειώσει η δίκη. Το φλερτ λοιπόν με τα ορφανά της Βαναυσότητος ή με τους πλανημένους συμπολίτες που νομίζουν ότι η βαναυσότητα και η χειδαιότητα των μπράβων είναι πολιτική απάντηση, θα πρέπει να προβληματίσει όλους τους νουνεχείς ή αυτούς που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν εκχωρείται έναντι κάποιων ψήφων. Ένα στοιχείο αυτό. Το δεύτερο είναι οι μεγάλες ιστορικές ευθύνες που έχουμε στην παρούσα Βουλή και σε όλα τα κοινοβούλια του καιρού της μεγάλης κρίσης και της μεγάλης ύφεσης, κατά πόσον υπερασπιζόμαστε τους θεσμούς, τους δημοκρατικούς θεσμούς, το πολίτευμα και τις συνειδήσεις των βουλευτών να υπερασπιστούν και τα πιστεύω τους και να λογοδοτούν στους πολίτες. Η πίεση με κραυγές, προδοσίες, απειλές, κρεμάλες, το συδάβλισμα αυτού του πληγωμένου αισθήματος ενός λαού που έχει υποφέρει είναι επικίνδυνο. Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να το αναλογιστούν και αν χρειαστεί να ανατρέξουν στα ήδη πολλά και καλά βιβλία που έχουν γραφτεί για την πολιτική ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα, για την εποχή του διχασμού, για το τι έχει τραβήξει η Ελλάδα και το 15 και το 16 και το 20 και το 22 και το 30 και το 36 και σε όλο το μεταπόλεμο. Οι ανταλλαγές κρογμών μεταξύ πολιτικών όντων δεν είναι πολιτική. Είναι αλληλοεξόντωση εχθρών, δεν είμαστε εχθροί. Εγώ πλην των ακροδεξιών και με των ημικών εθνικοσοσιαλιστών εγκληματιών δεν αισθάνομαι εχθρός με κανένα. Μπορεί να αισθάνομαι αντίπαλος, σφοδρός αντίπαλος, ανταγωνιστής, συγκρουόμενος, αλλά με πολιτικά επιχειρήματα, με ορθό λόγο. Ούτε με κραυγές, ούτε με χάδια στα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων που μας ακούν. Αξίζουν πολύ καλύτερο λόγο, πολύ καλύτερη ποιότητα οι συμπολίτες μας, πολύ καλύτερα επιχειρήματα και πολύ διαρκέστερη λογοδοσία. Η έκκληση λοιπόν προς τους παρόντες και τους απόντες της αιθούσης, αλλά κυρίως προς τον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί, είναι ότι τα παρόντα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας μας δεν μπορούν να εξαρτηθούν μόνο από πληγωμένα αισθήματα και από δημαγωγούς που ανεβαίνουν σε βαρέλια και προκαλούν τα ένστικτα. Θέλει ευθύνη, θέλει σοβαρότητα, θέλει αγάπη για τον τόπο, θέλει έγνοια για τις νεότερες γενιές. Θέλει όραμα και πραγματισμό. Αυτά τα οποία πράττουμε εμείς τώρα θα τα εισπράξουν οι επόμενες γενιές και θα μας κρίνουν. Με αυτά τα λόγια πιστεύω ότι και το απολύτως θεμητό ο απολύτως θεμητός κοινοβουλευτικός αγώνας της πρότασης δυσπιστίας, της συζήτησης επ' αυτής για τα πραγματικά ελαττήρια, για τα επιχειρήματα και το πώς θα πορευτούμε είναι θεμητό, είναι εδώ, είναι μπροστά μας, ο καθένας θα κρίνει και η πολιτική ζωή θα συνεχιστεί με τους ίδιους όρους και τις ίδιες απαιτήσεις και μετά την απόρριψη της πρότασης δυσπιστίας. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Επειδή μίλησαν 3 στη σειρά κοινοβουλευτικοί, θα μιλήσουν 6 στη σειρά βουλευτές, 3 συν 3, δηλαδή η κύριοι Θεοφύλακτος, κύριε Θεοφύλακτος, κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Κατσίκης, ο κύριος Σαλμάς, ο κύριος Κατσανιώτης και ο κύριος Θεοχάρης. Παρακαλώ, ο κύριος Θεοφύλακτος έχει το λόγο. Παρακαλώ να τηρήσουμε τα 7 λεπτά.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω σύντομα με...